Όλα ξεκίνησαν γύρω στο 77, μέσα σε ένα συνδυασμό από γεγονότα που επέδρασαν πάνω σε όλους. Ήταν η εποχή αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, όταν κόπαζε πια το κλίμα της έντονης πολιτικοποίησης και η νεολαία απελευθερωνόταν από τις τράπεζες ελπίδων που ήταν τότε οι πολιτικές κινήσεις. Μπαίνοντας σε κάποιο πανεπιστήμιο, είχαμε την ευκαιρία να ψάξουμε γύρω μας για ιδανικά και θεούς. Γρήγορα καταλάβαμε ότι το πνεύμα της όποιας αναζήτησης ήταν η ευκολία. Η κοινωνία ξαναγύρναγε στο λίθαργό της. Στα μάτια μας τότε, ο χώρος του βουνού φάνηκε σαν ο μοναδικός αμήλικτα σωστός κόσμος. Δεν υπήρχε παρακάλι, συγχώρεση, ρουσφέτη, υπεκφυγή στον κόσμο αυτό. Το βουνό έστεκε αιώνιο και ασάλευτο, δουλεύοντας τους νόμους του, άλλοτε μαζί σου και άλλοτε εναντίον σου. Ήσουν ενώπιος ενωπίον με ένα Θεό. Οι βουλές του ήταν τόσο τελεσίδικες όσο και ανεξιχνίαστες. Αυτό το δίχως ήκτο είδωλο το αγαπήσαμε μόλο το πάθος της ψυχής μας. Έγινε ο δάσκαλός μας, αυτός που μας έμαθε όλα όσα δεν μας έμαθαν οι άλλοι δάσκαλοι. Την απόλυτη επιμονή, την απόλυτη ειλικρίνεια και την απόλυτη αλληλεγγύη. Με τον καιρό ο φόβος ξεχάστηκε και ο κόπος έγινε αδερφός, τόσο που καταλάβαμε πως τίποτα δεν έχει αξία δίχως τον ιδρώτα, το ρίσκο και το θάνατο. Όλα αυτά τα χρόνια περάσαμε αμέτρητες βραδιές στις στάνες και τα χωριά, παρέα με τους ανθρώπους του βουνού, ρουφώντας τα λόγια τους και τη λογική τους. Στο τέλος καταλήξαμε να συνεννοιόμαστε καλύτερα με αυτούς παρά με τους γειτονές μας στην πόλη. Και οι τσοπάνιδες μας εμπιστεύονται απόλυτα. Καταλαβαίνουν ότι μιλάμε τη γλώσσα τους, ότι είμαστε κάτοικοι και όχι επισκέπτες στην κοινωνία των βουνών και πως θα είμαστε εκεί και με τη λιακάδα όπως και με τη χιονοθύελα. Είναι που εμείς έχουμε στήσει ένα σωρό ψεύτικους νόμους και θεούς ανάμεσα σε εμάς και αυτήν. Αν όμως σας δώσουμε την ευκαιρία, μπορεί εύκολα να ξαναγεννηθεί μέσα μας αυτή η όμορφη ζεστή σχέση με τη μάνα γη, η σχέση που ζει ο τσοπάνος, ο καλόγερος, αλλά και ο μοναχικός περιπατητής του δάσους. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της φύσης, να αλλοιώνει αυτόν που την πλησιάζει ανοιχτός. Αιώνες τώρα οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό και το αλληγορούσαν. Μιλούσαν για τις λάμιες, για αυτούς που τους μαγεύουν, για τις νεράιδες και τους νεραϊδοπαρμένους. Στην πραγματικότητα, μιλούσαν για τη δύναμη που έχει η φύση, τη μαγεία της, να μην αφήνει ανέγκυχτο τίποτα ό,τι την πλησιάζει και θα ζήσει έστω και για λίγο το ρυθμό της. Τελικά, αν όλη αυτή η ιστορία περιέχει μια ουσία, ένα νόημα, μια πρόταση αν θέλετε, αν και εγώ θα το ονόμαζα πρόκληση, αυτό δεν είναι να πάρουν όλοι τα βουνά, ούτε να τρέξουν όλοι στην Πάρνηθα για ένα πικνίκ. Η ουσία είναι ότι τα βουνά και η φύση κρύβουν μέσα τους ένα βαθύτατα αληθινό και παμπάλαιο σύστημα αξιών. Το νόημα είναι να αφήσεις αυτό το σύστημα αξιών να περάσει μέσα σου και να σε αλλάξει. Η πρόταση είναι να διαμορφώσεις με βάση αυτές τις αξίες ένα νέο μοντέλο ζωής και η πρόκληση είναι να τη ζήσεις.